μένα που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πολύ θα ήθελα να είναι εδώ. Είμαι σίγουρη ότι και τώρα είναι εδώ, αλλά η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του στέρισε τη χαρά να είναι μαζί σας. Σήμερα εδώ στο Θέρισο εγκαινιάζουμε ένα μουσείο που αποτελεί μνημείο της πολιτικής και διπλωματικής σχέσης αλλά και της στρατηγικής του κορυφαίου Έλληνα πολιτικού, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συγχρόνως αποτελεί και ένα μνημείο για έναν τόπο αγώνα, τον οποίο ο Βενιζέλος αγάπησε και τοποθέτησε στο επίκεντρο των εξελίξεων που ουσιαστικά διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Οι διπλωματικές αρετές του Βενιζέλου είχαν ήδη αναδειχθεί από την πρώτη του ουσιαστική συμμετοχή σε ένοπλη επαναστατική σύγκρουση στην Κρητική Επανάσταση του 1897 κατά του τουρκικού ζυγού. Με τη διαμόρφωση του καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας υπό την αρμοστία του πρίγκιπα Γεωργίου, ο Βενιζέλος εξελίχθηκε σε πραγματικό ηγέτη της Κρήτης και της Επανάστασης του Θέρισου το 1905. Το Θέρισο ήταν ένα μέρος οικείο και αγαπημένο για αυτόν. Οι σχέσεις του με τους ανθρώπους εδώ ήταν στενές. Η γνώμη τους μετρούσε γι' αυτόν. Πριν από το επικείμενο κίνημα επισκεπτόταν συχνά τον τόπο, συζητούσε με τους κατοίκους, αποζητούσε την άποψή τους. Μαζί τους χαρτογράφησε την περιοχή, αναζητώντας ασφαλή σημεία και περάσματα για την Επανάσταση. Στην εκρηκτική αντίθεση μεταξύ του Γεωργίου και του Βενιζέλου, που είχε ήδη κορυφωθεί από το 1901, με την απόλυση του Βενιζέλου, ο οποίος στη συνέχεια δημοσίευσε στον περίφημο Κήρυκα των Χανίων 5 άρθρα με το τίτλο «Γεννηθεί το φως», τοποθετούνται οι βάσεις της κατοπινής πορείας του κριτικού ηγέτη. Η χαρά να εγκαινιάζουμε όλοι μαζί το μουσείο του στρατηγίου της Επανάστασης του Θέρισου, που έχει διαμορφωθεί με ξεχωριστή φροντίδα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, υπό τον Γενικό Διευθυντή του Νικόλαο Παπαδάκη και την υπεύθυνη των συλλογών, κυρία Χαρά Αποστολάκη. Η σημασία της δουλειάς που κάνει το Ίδρυμα δεν αφορά και δεν περιορίζεται μόνο στην πολύ σημαντική επιστημονική τεκμηρίωση της πολυσχηδούς προσωπικότητας του Βενιζέλου. Η μεγάλη προσφορά του, και αυτή θα εξακολουθήσει να είναι καθοριστική για τα επόμενα χρόνια, είναι ότι παιδεύει και εκπαιδεύει τις μελλοντικές γενιές, τους νέους ανθρώπους οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν το παρελθόν, απότερο αλλά και άμεσο, εάν θέλουν πραγματικά αυτός ο τόπος να έχει ένα καλό μέλλον.